Ας πάμε ένα φανταστικό ταξίδι στο 1880, μόλις έχει εφευρεθεί ο ηλεκτρισμός. Εάν λοιπόν εκείνη την εποχή ρωτούσαμε έναν άνθρωπο τι πρόκειται να κάνετε με τον ηλεκτρισμό, θα μας απαντούσε να φωτιζόμαστε τα βράδια φυσικά. Κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι σε λίγα χρόνια θα είχαμε ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, μέχρι και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε μια ανάλογη ιστορική στιγμή όπου το 5G έρχεται να αλλάξει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε για ένα εξελιγμένο δίκτυο? Γρηγορότερο downloading, συναρπαστικό gaming. Οι ειδικοί λένε πως το 5G φέρνει πολύ περισσότερα και θα επηρεάσει όλη την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια σειρά από εμβληματικές νέες τεχνολογίες, οι οποίες έρχονται πραγματικά να αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε και να δημιουργήσουν αυτή την έννοια της έξυπνης πόλης. Έξυπνη είναι η πόλη που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να βελτιώσει τις υποδομές της και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι ευπαθείς ομάδες, υλοκυωμένοι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα θα έχουν έναν φυλακάγγελο, γιατί θα μπορούν να παίρνουν ειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους. Θα μπορούν να υπάρχουν αισθητήρες σε κάθε αμαξίδιο και να κάνουν μια τέλεια χαρτογράφηση πλέον της κάθε τοποθεσίας. Και έτσι, πριν επισκεφτώ κάποιο μέρος, να ξέρω αν και πόσο με βολεύει και πόσο εύκολα θα κινούμαι εκεί πέρα. Θα δούμε όλο και περισσότερα τέτοιες εφαρμογές που θα δίνουν βοήθεια σε ηλικιωμένους που μπορεί να εμφανίζουν σημάδια άνοιας. Παραδείγματος χάρη, την αποκομιδή των απορριμμάτων από ένα σπίτι ενός ηλικιωμένου. Άλλα θέματα που επίσης θα μπορεί κανείς να διαχειριστεί είναι τα περιβαλλοντικά θέματα. Μελετάμε την τοποθέτηση αισθητήρων στα δέντρα που έχουμε στο αστικό περιβάλλον με σκοπό την συλλογή δεδομένων για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να το κάνουμε αυτό στην πραγματικότητα, θέλουμε να δημιουργήσουμε τοπικά μικρά δίκτυα που το κάθε ένα από αυτά θα ασχολείται με μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Έχουμε στο ίδιο σημείο της πόλης ένα μικρό τοπικό δίκτυο που ασχολείται με τα αυτοκίνητα, ένα άλλο με τους έξυπνους μετρητές της ΔΕΗ, ένα άλλο με έξυπνα σπίτια. Αυτό λοιπόν το πράγμα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την επανάσταση που φέρνει το 5G. Οι γειτονιές του μέλλοντος είναι πιο πράσινες, φιλικές και εξυπηρετικές προς τον πολίτη. Και φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει ήδη να δημιουργούνται. Στο Δήμο μας λειτουργούν ήδη ψηφιακές εφαρμογές. Έχουμε το σύστημα παρακολούθησης της δημοτικής συγκοινωνίας και των απορριμματοφόρων του Δήμου σε real χρόνο. Τον έξυπνο φωτισμό, φανταστείτε ότι ένας χειριστής με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να κλείσει κάποια φώτα σε έναν δρόμο ο οποίος είναι ήσυχος ή μπορεί να τα ανοίξει σε έναν πολυσύχναστο δρόμο. Πρόκειται για μια τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, έχουμε το σύστημα Smart Parking, μια εφαρμογή η οποία μπορεί να σε κατευθύνει στις συγκεκριμένες ελεύθερες θέσεις που υπάρχουν και να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Με το 5G, η ζωή της πόλης θα αλλάξει σημαντικά. Πώς όμως θα αλλάξουν οι μετακινήσεις μας? Η αλήθεια είναι πως δεν θα δούμε ακόμα υπτάμενα αυτοκίνητα, αλλά θα δούμε πολλά που σίγουρα ξεπερνούν τη φαντασία. Μία από τις πιο σημαντικές, θα έλεγα, εφαρμογές του 5G στις μεταφορές είναι η αυτοματοποιημένη οδήγηση. Με απλά λόγια, λοιπόν, ένα όχημα το οποίο έχει την ικανότητα να κινείται μόνο του, χωρίς την επέμβαση ανθρώπου. Όταν μιλάμε για αυτοματοποιημένη οδήγηση, μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτό που ονομάζουμε αυτόνομα οχήματα. Είναι τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν μόνο τους δικούς τους αισθητήρες για να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον γύρω τους. Αυτό όμως δημιουργεί αρκετούς περιορισμούς. Γιατί ένα αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιληφθεί καταστάσεις που αλλάζουν γρήγορα και είναι εκτός, αν θέλετε, οπτικού πεδίου. Εδώ έρχεται λοιπόν αυτό που ονομάζουμε συνεργατικά αυτόματα οχήματα. Είναι αυτά τα οχήματα τα οποία λαμβάνουν εκτός από τις δικές τους πληροφορίες
πληροφορίες από άλλους αισθητήρες, από άλλα οχήματα, από τις υποδομές, από οποιαδήποτε άλλη πηγή, τέλος πάντων, εκτός του οχήματος. Τα αυτοκίνητα, όντας διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, αλλά και με τις υποδομές του δρόμου, θα μπορούν να ενημερώνουν το ένα τ' άλλο σε πραγματικό χρόνο και αυτό να βοηθήσει τους οδηγούς είτε να αλλάξουν τη διαδρομή τους αν κάτι υπάρχει σαν εμπόδιο στο δρόμο, είτε να προετοιμαστούν για να αντιδράσουν εγκαίρως σε αυτό που είναι μπροστά στο δρόμο. Ακόμα όμως θα διευκολυνθεί πάρα πολύ η κίνηση στους δρόμους, παράδειγμα τα φανάρια να ρυθμίζουν ανάλογα με την κυκλοφορία. Όλες αυτές οι τεχνολογίες στην πραγματικότητα αυξάνουν τον εκδημοκρατισμό των υπηρεσιών μεταφοράς. Τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους που δεν βλέπουν ή που έχουν βαριά κινητική αναπηρία και να μπορέσουν αυτόνομα να φτάσουν κάπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που θα πετύχουμε με το 5G είναι πραγματικά η εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης σε μαζική κλίμακα. Η μεταφορά είτε ανθρώπων είτε υλικών αγαθών θα γίνει πλέον μία υπηρεσία. Στην πράξη ο καθένας από εμάς θα ενδιαφέρεται μόνο από το ότι θέλει να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, χωρίς να ασχολείται καθόλου για τα βήματα και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Στην Ελλάδα, που κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δείκτες θνησιμότητας παιδιών και νέων από τροχαία, η ασφαλής οδήγηση έχει τεράστια σημασία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τα αυτόνομα οχήματα? Από όλες τις μελέτες που έχουμε κάνει, έχουμε διαπιστώσει ότι το 90% των ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Τα αυτόματα οχήματα αναμένεται να μειώσουν κάθετα τα ατυχήματα στους δρόμους. Λόγω του ότι το 5G δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας ανθρώπου με μηχανή και μηχανής με μηχανή, τα οχήματα θα έχουν πιο γρήγορα αντανακλαστικά σε σχέση με έναν οδηγό. Πέρα όμως από την ασφάλεια, τα αυτόνομα οχήματα και η ανάπτυξή τους μέσω 5G θα μας προσφέρουν και κάτι εξίσου πολύτιμο, ποιοτικό χρόνο. Σίγουρα η ώρα που θα περνάει ένας οδηγός έχοντας ένα αυτοκίνητο με αυτόνομη οδήγηση θα είναι πολύ πιο ξεκούραστη, γιατί φανταστείτε να οδηγείτε και μπροστά στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου να προβάλλονται πληροφορίες για τα μνημεία που υπάρχουν στην περιοχή στην οποία οδηγείτε ή για παράδειγμα για τα εστιατόρια, για τα καταστήματα που είναι διαθέσιμα. Όσο φουτουριστικά και αν μοιάζουν τα αυτοδηγούμενα οχήματα, η πρώτη τους εφαρμογή στην Ελλάδα ήδη σχεδιάζεται. Και μάλιστα την περιμένουν πολύ. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη έχουν διαθέσει πολύ μεγάλα κεφάλαια για την ανάπτυξη αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά 5G corridors. Τι είναι στην πραγματικότητα αυτό? Μεγάλες οδικές αρτηρίες, πολλές φορές και διασυνοριακές, με τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορούν να προσφέρουν 5G υπηρεσίες. Μια πρώτη εφαρμογή για αυτούς τους διαδρόμους θα μπορούσε να είναι αυτό που ονομάζεται στα αγγλικά track platooning, η δημιουργία τρένων από φορτηγά. Χρησιμοποιούμε το πρώτο φορτηγό σαν τον οδηγό όλου του τρένου και τα υπόλοιπα φορτηγά απλά ακολουθούν τις οδηγίες και τη διαδρομή του πρώτου φορτηγού. Είναι πολύ πιο ασφαλής αυτός ο τρόπος λειτουργίας. Το 5G όμως έρχεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή μας ασφάλεια και με έναν άλλο τρόπο, πέρα από τις μετακινήσεις. Δεδομένου ότι οι ταχύτητες του 5G είναι αντίστοιχες με την ταχύτητα των ανθρώπινων αντανακλαστικών, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα επικίνδυνες καταστάσεις στα θέματα της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών φαινομένων. Φανταστείτε ότι μπορούμε να έχουμε κάμερες υψηλής ευκρίνειας πάνω στα λεγόμενα drones, τα οποία να επιτηρούν αν συμβαίνει κάτι το διαφορετικό. Για παράδειγμα, η έναρξη μιας πυρκαγιάς. Το σύστημα θα μπορεί να προβλέψει, παραδείγματος χάρη αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, προς ποια κατεύθυνση θα επεκταθεί. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να έχουμε αντίδραση για εκενώσεις, ας πούμε, πληθυσμών. Στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δοκιμάζονται λύσεις σε εκενώσεις, ας πούμε, κτηρίων όταν υπάρχει κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς. Με την αξιοποίηση ενός εσωτερικού 5G δικτύου, με τη χρήση των κεραιών του, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τη θέση των χρηστών,
και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πλοηγηθούν με έξυπνο τρόπο προς την σωστή έξοδο από το κτίριο. Μπορεί οι πόλεις να υπάρχουν εδώ και πάνω από 5.500 χρόνια. Όσο όμως η τεχνολογία εξελίσσεται, δεν θα σταματήσουν να εξελίσσονται μαζί μας. Και το μέλλον τους είναι στα χέρια όλων μας. Θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Το μέλλον όμως μπορείς να το δημιουργήσεις. Οι φοιτητές μας στα πανεπιστήμια, οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά, πιστεύω ότι θα έρθουν με νέες ιδέες και θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του 5G. Πώς το 5G θα δώσει περισσότερα εφόδια στην εκπαίδευση για να προετοιμάσει τους καινοτόμους του αύριο? Η απάντηση στο επόμενο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο».